Θα πάμε να δούμε και την θέση της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τα μνημόνια και όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην Ιθάκη, που είπε ότι μέσα σε 5 χρόνια συνέβησαν πρωτοφανή πράγματα για μια χώρα σε καιρό ειρήνης. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και αναπληρωτή τομάρχη αγροτικής ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Αντωνιάρη. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά. Ένα πρώτο σχόλιο για το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι μια μέρα λύτρωσης και αφετηρία μιας νέας εποχής για τη χώρα. Θα μιλήσω γενικά τώρα για όλη αυτή τη φιλολογία που έχει αναπτυχθεί σε σχέση με την έξοδο από τα μνημόνια. Άρα εσείς δεν συμφωνείτε ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Να σας πω. Τυπικά λύγει το τρίτο μνημόνιο. Ναι. Καταρχάς να πω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας με πρώτο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος να μην θέλει να βγούμε από τα μνημόνια, να βγούμε από την υπανάπτυξη, να πάμε στην ανάπτυξη και να επανέλθει η ευημερία και η ηρεμία στον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Όλοι γι' αυτό κοπιάζουμε, όλοι γι' αυτό μοχθούμε. Και κάλλιστα μπορούμε τα κόμματα μεταξύ μας, στο συναγωνισμό τον καλοπροαίρετο τον οποίο θα έχουμε, θα είναι ποιος θα μπορέσει να δώσει περισσότερη ευημερία, περισσότερη ανάπτυξη στον ελληνικό λαό. Δεν είναι υποχρεωτικό η αντιπαράθεση να γίνεται πάνω στα αποκαίδια της ελληνικής οικονομίας, αλλά στο ποιος θα προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον, όπως γινόταν τα προηγούμενα 40 χρόνια. Ερχόμενοι λοιπόν στην Εθνοσωτήριο 21η Αυγούστου, έτσι όπως την διακήρυξε ο κύριος Τσίπρας, θα σας πω το εξής. Ότι εάν τυχόν δεν υπήρχαν τα μέτρα, η δέσμευση της ελληνικής περιουσίας, της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια, μέχρι το 2114, εάν δεν υπήρχαν τα υπερπλεονάσματα μέχρι το 2060 και αν δεν υπήρχε μια σειρά από μέτρα όπως η μείωση του αφορολόγητου το 2020 και η μείωση των συντάξεων το 2019, θα σας έλεγα ότι τελειώνοντας το τρίτο μνημόνιο ξαναγυρίζουμε αισίως στο επίπεδο του 2014. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι ενώ υπήρξε ένα ακρίαστο τρίτο μνημόνιο και μετά από 3 χρόνια αγώνων γυρίσαμε στο 2014, αφού χάσαμε 100 δισεκατομμύρια τα οποία θα μπορούσαν να πάνε στην ανάπτυξη και αφού μπήκαν και επιπλέον 14-15 δισεκατομμύρια μέτρα, έχουμε δεθεί χειροπόδαρα για τα επόμενα 50 έως 100 χρόνια. Εσείς το λέτε, αλλά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές δεν λένε κάτι τέτοιο. Μιλάνε ότι βγαίνουμε, πανηγυρίζουν και ότι έρχεται μια άλλη εποχή για τη χώρα μας πλέον. Ωραία. Εγώ δεν θα πω το άλλαξε ο Μανολιός, φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς. Όλοι οι παροιμίες χρησιμοποιείτε τώρα τελευταία. Κοντός ψαλμός, κύριε Βακρατσά. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Μάλιστα. Εγώ αφήνω τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην έκθεση, οι οποίες ενδεχομένως δεν είναι και πλουσιοπάροχες. Όλα ό,τι λέμε, ο καθένας πολιτικός και ο κάθε πολίτης μπορεί να πει ό,τι θέλει. Όλα όμως περνάνε από τη μέγενη του προϋπολογισμού. Όταν λοιπόν στον προϋπολογισμό του 2019, ο οποίος θα ψηφιστεί τον Νοέμβριο του 2018, υπάρχουν αυξήσεις, υπάρχει μείωση της ανεργίας, υπάρχουν παροχές εν της πράγμαση, εν την παράμη και ούτου βοήσουμε, τότε και εγώ θα πιστώ ότι ναι, περάσαμε πλέον στη γη της απαγγελίας, πήγαμε από την κόλαση της λιτότητας και της επανάπτυξης και περάσαμε στην εποχή της απαγγελίας. Μάλιστα. Μέχρι που δεν θα ψηφιστούν αυτά στον προϋπολογισμό, όλα είναι έπε απτερόεντα. Εσείς βλέπετε παροχές στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό? Εγώ βλέπω παροχές οι οποίες κατά 70 με 80% θα είναι παροχές οι οποίες θα είναι σκορπισμένες στο μέλλον, δεν θα είναι άμεσες παροχές, θα είναι παροχές για τα επόμενα 2-3 χρόνια, ξέροντας ο κύριος Τσίπρας ότι αυτός δεν θα είναι στο τιμόνι από το φθινόπωρο και μετά, γιατί η εκτίμησή μου είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο. Εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι πάμε σε μια προεκλογική πλέον περίοδο και μετά τον ανασχηματισμό, και για το βλέπουμε το ζητάει και η Νέα Δημοκρατία. Τα ακούμε τόσο καιρό. Θα πάμε σε εκλογές, αλλά δεν βλέπουμε ο κύριος Τσίπρας να θέλει να πάει σε εκλογές. Μήπως δούμε εκλογές το Μάιο ή τον Οκτώβριο? Ο κύριος Τσίπρας, κύριε Βακρατσά, ο κύριος Τσίπρας θέλει μια αξιοπρεπή ήττα με 10 μονάδες διαφορά.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία ξεπερνάει τις 15 με 18 μονάδες. Μάλιστα. Μετά τις παροχές της έκθεσης λοιπόν, θα κάνει στο επόμενο 20ήμερο τις φυγμομετρήσεις. Εάν η διαφορά είναι γύρω στις 10 με 12 μονάδες, επανέλθει δηλαδή, θα κάνει εκλογές και θα παραδώσει με 10-12 μονάδες διαφορά. Δεν θέλει τη συντριβή. Θέλει να χάσει με μια διαφορά 10 με 12 μονάδες και από εκεί και πέρα να χρησιμοποιήσει όλα τα αφέμητα εντός εισαγωγικών, δηλαδή την απλή αναλογική, να δυσκολέψει τη Νέα Δημοκρατία ως προς το να κυβερνήσει, να επαναλάβει το σενάριο του Παπανδρέου το 89, όταν και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με 46-47% είχε 150 βουλευτές και δεν μπορούσε να κυβερνήσει. Δεν τους ενδιαφέρει από τη στιγμή που θα χάσουν την εξουσία αν το κράτος και η πολιτεία και η Ελλάδα κλειδονίζεται. Μάλιστα. Τους ενδιαφέρει όσο είναι αυτοί να μπορούν να λειτουργήσουν μια χαρά και από εκεί και πέρα όταν έρθουν κάποιοι άλλοι δεν πάει να βυθιστεί όλο το κράτος, δεν πάει να δυσυχήσουν οι πολίτες. Σου λέει ή εμείς θα είμαστε πάνω ή εμείς ή κανένα. Μετά από εμάς γι' αυτή το. Αυτό το έχει δείξει εδώ και 3,5 χρόνια. Νομίζω ότι η γεύση ήταν πολύ πικρή από το για πρώτη φορά αριστερά και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός εφ' εξής θα είναι πολύ προσεκτικός στις επιλογές του και εύκολα δεν θα παρασύρεται από εύκολες και ανέξοδες λύσεις του τύπου αύριο σχίζω τα μνημόνια, μεθαύριο μειώνω την ανεργία από το 30% στο 3% και όλα αυτά τα παραμύθια τα οποία ακούγαμε. Εσείς βλέπετε πάντως για να κλείσουμε ότι η μόνη λύση πλέον για τη χώρα είναι οι εκλογές. Εγώ βλέπω ότι όντως είναι η μόνη λύση για οι εκλογές γιατί έχει αποδειχθεί ότι έχει ανοίξει 500 θέματα, κάθε φορά λόγω της ανικανότητάς τους και της κομματικής ιδιοληψίας την οποία έχουν, όταν δεν μπορούν να λύσουν ένα θέμα ανοίγουν ένα καινούριο. Φτάσαν σε σημείο να ανοίξουν πάρα πολλά θέματα, να κάνουν επώδυνους εθνικούς συμβιβασμούς οι οποίοι θα μας κοστίσουν στο μέλλον. Όλα αυτά έχουν συσσωρευτεί, δεν μπορεί πλέον ούτε καν να τα διαχειριστεί σε επικοινωνιακό επίπεδο, γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρε όχι η επί της ουσίας λύση των θεμάτων, αλλά πώς θα διαχειριστούν τις ήττες και τα προβλήματα σε επικοινωνιακό επίπεδο. Μάλιστα. Αυτά τώρα έχουν συσσωρευτεί και δεν μπορούν να τα διαχειριστούν ούτε επικοινωνιακά ούτε επί της ουσίας. Θα αφήσω λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία να βγάλει το φίδι από την τρύπα, να πάρει όλες τις αποφάσεις και να δώσει λίστα όλα στα μεγάλα προβλήματα και θα περιμένουν όταν θα γεμίσουν τα ταμεία, να έρθουν λοιπόν αυτοί ως φιλέσπλαχτοι του κοινωνικού κράτους για να τα μοιράσουν στον κόσμο, γιατί δεν μας έχουν πει αυτό το κοινωνικό κράτος το οποίο ευαγγελίζονται και διακηρύσουν, ποιοι το είχαν δημιουργήσει, η Νέα Δημοκρατία το είχε δημιουργήσει και κάποιο άλλο κόμμα που είχε κυβερνήσει. Αυτοί το βρήκαν έτοιμο. Μάλιστα. Επί 40 χρόνια λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και τα έργα υποδομής και τους δρόμους και το κοινωνικό κράτος. Όταν ήρθε η κρίση τα ψαλίδισε λίγο. Μάλιστα. Δεν μας λένε επί 4,5 χρόνια, επί 4 χρόνια, εάν γίνεται ένα έργο στη Δυτική Μακεδονία. Έχω προκαλέσει πολλά και στους βουλευτές να μας πούν ένα έργο στο νομό Κοζάνη, στο νομό Φλόρινας, στο νομό Καστοριά, στο νομό Γρεβενών. Και ούτε και σε όλη την Ελλάδα. Εκτός από 2-3 συνεχιζόμενα. Αυτά, εν πάση περιπτώσει, μάλιστα, για αυτούς είναι φωνή μόνος εν διερήμο. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα δούμε τις παροχές του Πρωθυπουργού στην έκθεση. Και τον ανασχηματισμό. Ο ανασχηματισμός, να σας πω κάτι, ο ανασχηματισμός μην τον περιμένετε, θα είναι ένας ανασχηματισμός 3-4 ανθρώπων, δεν έχει στελέχη ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει. Κάθε φορά εδώ και 3,5 χρόνια ακούγαμε για έναν ριζικό ανασχηματισμό και τελικά περιοριζόταν σε κάποιες τακτοποιήσεις προσώπων. Από ανασχηματισμό δεν περιμένετε τίποτα.